Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλώς ορίσατε στη συγκέντρωση της Λαϊκής Εισπύρωσης. Μπροστά μας ανοίγονται μεγάλες προκλήσεις, όμως είμαστε έτοιμοι με αισιοδοξία και ενθουσιασμό να αναμετρηθούμε με αυτές, να αναμετρηθούμε με τον μπλοκ των άλλων πολιτικών δυνάμεων, που οι όποιες μικροδιαφορές τους, αλλά και ο κουρνιαχτός που σηκώνουν, δεν μπορούν να κρύψουν τη συμφωνία τους. Μια συμφωνούν στην πολιτική που θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωμό των συμφερόντων των επιχειρηματικού ομίλων του σάπιου συστήματός τους. Συμφωνούν στην πολιτική που πολλαπλασιάζει τους κινδύνους για το λαό μας και για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας στο όνομα της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της Ελλάδας και στη μετατροπή της στο χρήσιμο μεντεσέ για την υλοποίηση των πολεμοκάπηλων σχεδίων των Αμερικανοατοικών Ιμπεριαλιστών. Αυτή η συμφωνία τους αποτελεί και τη σκυτάλη που ενώνει τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση του αστικού κράτους, που περνάει από τον Καλλικράτη στον Καποδίστρια και από αυτόν στον Κλισθένη. Ονομάζουν μεταρρυθμίσεις τις αναγκαίες για το κεφάλαιο προσαρμογές στους δήμους και στις περιφέρειες. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και λοιποί, μαζί με τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες τους, που είτε έχουν το χρήσμα είτε φορούν τη μάσκα του ανεξάρτητου, συμφωνούν στην προώθηση και στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και τις υιοθετούν. Αυτές προωθούν σε προτεραιότητα, χρηματοδοτούν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων τα έργα και τις δράσεις που απαντούν στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, βάζοντας έτσι στο περιθώριο ή παραπέμποντας τις καλένδες έργα και υποδομές που μπορούν να ανακουφίσουν και να βελτιώσουν τη θέση της λαϊκής οικογένειας. Διαπλέκεται όλο και περισσότερο η δράση και η λειτουργία τους με αυτές των επιχειρηματικών ομίλων. Εκχωρούν είτε άμεσα είτε μέσα από τις συμπράξεις τις γνωστές ΣΔΙΤ σημαντικούς τομείς, βαθαίνοντας την εμπορευματοποίησή τους, καθιστούν πιο δύσκολη την πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων σε αυτές. Αποδέχονται όλοι τους τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, επιδιώκουν τη διεύρυνση των ανταποδοτικών λειτουργιών, μετατρέπουν ιδιαίτερα τους Δήμους σε ένα εφοροεισπρακτικό μηχανισμό στο όνομα της λεγόμενης οικονομικής αυτοτέλειας. Προωθούν τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στο όνομα της αποκέντρωσης, το απαλλάσσουν από τις ευθύνες του για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην παιδεία, στην υγεία, ιδιαίτερα στην πρόνοια, αλλά και στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Συμβάλλουν στην υποβάθμιση και συρρήκνωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, στην κατατεμάχησή τους, στην εμπορευματοποίησή τους. Αξιοποιούν αλλά και ενθαρρύνουν την ύπαρξη και τη λειτουργία των λεγόμενων των διαφόρων ΜΚΟ και των λεγόμενων κοινωνικών συνεταιρισμών, που αποτελούν ακριβώς και το όχημα για τη διεύρυνση της επιχειρηματικότητας και της εμπορευματοποίησής τους. ΜΚΟ και ΚΙΝΣΕΠ αποτελούν τους μηχανισμούς στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας για τη διαχείριση και αναδιανομή της φτώχειας, αλλά και για την ανακύκλωση της ανεργίας, χρησιμοποιώντας αναλώσιμους, φτηνούς και χωρίς δικαιώματα εργαζόμενους. Στο όνομα της βιωσιμότητας αποδέχονται τις μετατροπές στις εργασιακές σχέσεις, τη μείωση των εργαζόμενων με σταθερή απασχόληση, τη φαλκίδευση των μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. Προχωρούν στο ξεζούμισμα και στην εντατικοποίηση των εργαζόμενων, που αποτελεί και την μήτρα του πολλαπλασιασμού των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων στους Δήμους. Με πρόσχημα την αμεσότητα με τον πολίτη και με φθηναφλήματα του είδους διεύρυνσης της δημοκρατίας και βαθέματος της λαϊκής συμμετοχής, ισχυροποιείται όλο και περισσότερο ο ρόλος της τοπικής διοίκησης ως θεσμός χειραγώγησης
και ενσωμάτωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όλα αυτά αποτυπώνονται στα έργα και τις ημέρες της Περιφερειακής Αρχής και του Περιφερειάρχη Αποστόλη Κατσιφάρα, ο οποίος και αποδείχθηκε ο πιο καλός υπηρέτης όλων των αφεντάδων και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με το πρώτο μνημόνιο και της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με το δεύτερο μνημόνιο, αλλά και της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ με το τρίτο μνημόνιο. Αποτέλεσε τον άξιο υποστηριχτή των αμερικανοατοικών σχεδιασμών στην περιοχή. Δεν είπε πουθενά και σε τίποτα όχι. Ήταν πάντα πιστός και πρόθυμος και γι' αυτό άλλωστε επιβραβεύτηκε ως κοινός υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ και του μεταμορφωμένου ΠΑΣΟΚ του ΚΙΝΑΛ. Κοινή υποψηφιότητα η οποία μπορεί να αποτελέσει και το πρόκριμα για την επόμενη μέρα στο επίπεδο της διακυβέρνησης. Όσο για τα έργα του, μιλάνε από μόνα τους. Με τις πρώτες βροχές, πλημμύρες και κατολισθήσεις, με τις φωτιές καταστροφές, όσο για τους σεισμούς, καλύτερα να μην τους μελετάμε. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα από τη στιγμή που δίνει το 73% των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ άμεσα για να χρηματοδοτηθούν οι προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων και έμεσα παρέχει ένα ακόμη 17% τόσο για τη διαμόρφωση ενός φτηνού και αναλώσιμου εργατικού δυναμικού μέσω της εργατικής μαθητείας, όσο και για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ανάπτυξής τους, δηλαδή τη διαχείριση του κοινωνικού αποκλεισμού και των φαινομένων της φτώχειας. Άξιοι συμπαραστάτες στο έργο της Περιφερειακής Αρχής είναι οι υπόλοιπες παρατάξεις αυτές της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης. Κινούνται στην ίδια ρότα με την Περιφερειακή Αρχή. Απλώς αλλάζουν τους χρωματισμούς στα πουκάμισα που φορούν. Προεκλογικά οξύνουν μια κούφια αντιπαράθεση και τσακώνται για το ποιος είναι ικανός για να υλοποιήσει την αντιλαϊκή πολιτική. Χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό και βολικά αναχώματα, τα οποία ενώ στο παρελθόν καλλιέργησαν αυταπάτες για το ΣΥΡΙΖΑ και το ρόλο του, σήμερα ξύπνησαν ξαφνικά από τη χειμέρη ανάρκη τους για να σηκώσουν την κουρελού της δίθεν αντίστασης. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι εκλογικές αναμετρήσεις πλησιάζουν. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, για την οργάνωση της λαϊκής αντίστασης και για τη χειραφέτηση της λαϊκής συνείδησης, για να συντριβούν οι αυταπάτες περί επιστροφής στην κανονικότητα και δίκαιη ανάπτυξη, για να συντριβούν τα πλαστά διλήμματα. Εμείς οι κομμουνιστές θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διευρυνθεί και να ισχυροποιηθεί το ρεύμα της αμφισβήτησης και της ριζοσπαστικοποίησης. Δίνουμε το χέρι για κοινή δράση, για κοινή πορεία, για συσπήρωση όλων όσων εξακολουθούν και επιμένουν να μην υποτάσσονται στο ρεαλισμό του σήμερα, σε όλους όσους εξακολουθούν και ελπίζουν ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους όσους και όλες όσες αισθάνονται ακόμα αριστεροί να έρθουν μαζί μας, να συντονίσουν τα βήματά τους με εμάς τους κομμουνιστές, να ισχυροποιήσουμε παντού το ρεύμα της λαϊκής αντίστασης μέσα και από την αποφασιστική ισχυροποίηση των ψηφοδελτίων της λαϊκής εισπύρωσης στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και στους Δήμους. Ψηφοδέλτια στα οποία βρίσκουν τη θέση τους πρωτοπόροι αγωνιστές και όχι γυρολόγοι της πολιτικής. Η λαϊκή ψήφος να συμβαδίσει με την αναγκαιότητα για νίκη στο Δήμο της Πάτρας και από την πρώτη Κυριακή, για να ισχυροποιηθεί αποφασιστικά το ρεύμα της λαϊκής αντιπολίτευσης, για να περάσει ο λαός μας στην αντεπίθεση. Γεια και χαρά!